Κρατικούς ελέγχους στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις των ιδιωτικών κτηρίων ζητά ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Ζακύνθου. Ο πρόεδρος του κλάδου Νίκος Γεωργιτσόπουλος σημείωσε πως αν υπήρχε πρόληψη δεν θα προκαλούνταν θάνατοι από ηλεκτροπληξίες. Πρέπει οπωσδήποτε οι νόμοι να εφαρμόζονται, γι' αυτό βεβαίως και συντάσσονται και εν πάση περιπτώσει να δούμε τι μέλη γενέστε με την εφαρμογή των νόμων. Στις εγκαταστάσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων που έχει να κάνει κυρίως με αέριο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αδιούχος εγκαταστάτης, ούτως ώστε να έχει το δικαίωμα της άδειας, της υπογραφής, της σφραγίδας όπως συνήθως γίνεται. Και όπως γίνεται και με όλες τις άλλες εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα τα υδραυλικά ή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από αδιούχο εγκαταστάτη υδραυλικό. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωση και της πολιτείας αλλά και όλων εμάς είναι με το τέλος της οποιαδήποτε εργασίας να εκδίδεται η υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για την εργασία που προσφέρει σε οποιοδήποτε τομέα και σε οποιοδήποτε εκτελεστεί το οποιοδήποτε έργο, είτε είναι σε ιδιωτικό τομέα, είτε είναι σε δημόσιο ή οπουδήποτε αλλού. Υποχρέωση από εμάς, τους αδιούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς είναι